Guess what happened to Count Dracula. Ονομάστηκε βασιλιάς του βιολογικού τρόμου. Γεννημένος το 1943 στο Καναδά και έχει πτυχίο φιλολογίας. Ο David Cronenberg, μετά από πολλές ταινίες μικρού μήκους, γύρισε το 1975 το Shivers και το 1977 το Rabbit, που συνδυάζουν την ερωτική φύση με γλοιώδη στοιχεία σωματοφυσικού τρόμου, για να εξελιχθεί στον τομέα με το εκπληκτικό The Brute του 1979 με τον Oliver Reed, στο οποίο ο ψυχολογικός τρόμος δημιουργεί μια ιδιαίτερα έντονη κλειστοφυλική ατμόσφαιρα. Το 1981 αποφάσισε να σοκάρει με λεπτομερείς εκρήξεις κεφαλιών στο έξυπνο Scanners και η επιτυχία της ταινίας τον καθιέρωσε, φτάνοντας τον δύο χρόνια μετά στο εξίσου σοκαριστικό Videodrome με τον James Woods. Την ίδια χρονιά απέδειξε ότι ο Stephen King έχει και καλές ιστορίες στο The Dead Zone, με το θεμελιακό ερώτημα «Τι θα έκανες αν γνώριζες?». Το 1986 διασκεύασε την κλασική μύγα που, παρά τα γλοιώδη εφέ, περιέχει πολλά επίπεδα ως υπόθεση, με δύο εκπληκτικές ερμηνείες από τον Jeff Goldblum και την Gina Davis. Ο επιστημονικός τρόμος, το Dead Ringers του 1988, δεν ενθουσίασε κανέναν, αν και ο Jeremy Irons έπεισε και στους δύο ρόλους. Από εκείνο το σημείο, ο σκηνοθέτης άλλαξε πορεία λόγω του γυμνού γεύματος του 1991, που θεωρούνταν αδύνατο ως τότε να γυριστεί σε έργο, με έργα όπως το Madame Butterfly, το Crash, που απογορεύτηκε στην Αγγλία, το Existence, που θύμισε adventure παιχνίδι για υπολογιστή, για να πάψει τους πειραματισμούς στο απλό και μεστό Spider με το Ralph Fiennes. Φέτος, το History of Violence θα περάσει από την απλότητα σε ψυχολογικά πολύπλοκα προβλήματα, που όμως θα φέρουν πάντα τη σφραγίδα ενός γνήσιου δημιουργού. The legend of Frankenstein once again brings terror. Comes early this year.